Πάμε στο, στους πολιτικούς προσκεκλημένους μας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο. Η κυρία, αμέσως παιδιά, έχει γίνει αντικατοπτρισμός. Δεν είμαστε. Περίμενε. Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπετε. Ωραία. Το βλέπουμε, παιδιά. Η κυρία Φωτεινή Αναστασίου Μακρύ μας στέλνει μήνυμα, τώρα παιδιά αμέσως, μας στέλνει μήνυμα από την Εύβοια. Να δούμε, παιδιά, είναι από ένα δημοτικό σχολείο που λέει ότι έχει υποστεί και καθίζηση το έδαφος. Εδώ κοιτάξτε, παιδιά, εδώ είναι. Είναι δημοτικό σχολείο αυτό, κοιτάξτε τι έχει γίνει στο σχολείο. Είναι φοβερό. Είναι το δημοτικό σχολείο στον υπηαγωγείο των Καθενών. Στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Δημοτικό σχολείο Δερφείων. Mm-hmm. Και στα νηπιαγωγεία Καθενών και Πάλιουρα, λέει. Είναι Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Νέων και Χειδεμόνων, η κυρία Αναστασίου, που μας στέλνει το βίντεο και το υλικό. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε, λέει, το μόνο δημοτικό και στη δημοτική ενότητα με ολοήμερο πρόγραμμα και εξαθέσια οργανικότητα. Και το Υπουργείο με το ΦΕΚ του 2006 μας βάζει εμπόδια για τη συνέχιση της λειτουργίας ως εξαθέσιου. Επίσης, ζωτικής σημασίας θέματα είναι η υποχώρηση δαπέδου στον υπηαγωγείο Καθενών, αυτό που βλέπουμε εδώ, παιδιά. Και οι τουαλέτες που είναι παλιές και έξω από το σχολείο. Μα οι τι λέτε τώρα, πάνε παιδιά και κάνουν μάθημα. Στον υπηαγωγείο, λέει του Πάλιουρα, δεν υπάρχει καν περίφραξη και τα παιδιά κάνουν το διάλειμμά τους σε παιδική χαρά. Και σας παραθέτουμε και το βίντεο. Είναι αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας, παιδιά. Είναι δυνατόν τώρα να κάνει. Κοίταξε, δεν έχει πόμολο, έχει σκηνή. Το ανοίγουν με σκηνή την πόρτα. Ναι. Και πέρα από αυτό. Αυτό τώρα λογαριάζει το σχολείο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται εκεί να δόθηκε έγκριση να κάνουν μάθημα τα παιδιά. Προφανώς αυτή η αίθουσα δεν θα χρησιμοποιείται, θα έχουν περιορίσει τους μαθητές κάπου αλλού, αλλά δεν είναι συνθήκες τώρα αυτές. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη μούχλα και όλα αυτά τα επικίνδυνα έτσι. Υλικά που έχουν μαζευτεί εκεί. Πρέπει να το δουν αυτό. Ναι. Θα το κοιτάξουμε, και κυρία Μακρύ. Προφανώς δεν έχει να κάνει με μια τάξη. Εδώ έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά και ξαναρωτάω. Το Υπουργείο Παιδείας το ξέρει αυτό. Ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τα σχολικά κτίρια το ξέρει αυτό. Έχουν κάνει κάτι. Πόσο καιρό είναι έτσι αυτό, ρε παιδιά, στο σχολείο. Και πηγαίνουν τα παιδιά σε αυτό το κτίριο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Κυρία Αναστασίου, κάντε μας μια χάρη, παρακαλούμε. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Πόσο καιρό είναι έτσι αυτό? Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας να την καλέσουμε. Και αν μπορούμε να σας καλέσουμε. Να το δούμε να αυτό. Να μας πείτε περισσότερο. Είναι σοκαριστικό. Διότι εκεί πηγαίνουν παιδιά νηπιαγωγείου, ξαναλέμε. Έτσι, με όποιον κίνδυνο μπορεί αυτό να ενέχει. Λοιπόν.